Σήμερα είναι η ομιλία του Προέδρου Κυριακόπουλου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Τι θα θέλατε να ακούσετε εσείς? Το αυτονόητο, το οποίο είναι μια καταγγελία της τουρκικής επιθετικότητας, της τουρκικής ηγεμονικής πολιτικής, καθώς επίσης και της αιμονής της Τουρκίας πάνω σε θέματα τα οποία δεν μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω συνομιλίες που να καταλήξουν σε μια λύση δίκαιη και βιώσιμη. Μια ομιλία στην οποία να καταδεικνύεται η τουρκική αδιαλλαξία παρά τις ελληνικές υποχωρήσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία 45 χρόνια ατέρμονων διαλόγων στο Κυπριακό, οι οποίοι πάντοτε οδηγούνται σε αδιέξοδα ή καταρρεύσεις. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει, αν λάβουμε υπόψη την επιθετικότητα την οποία εξέφρασε μέσω της ομιλίας του ο Τούρκος Πρόεδρος, καθώς επίσης και τις τελευταίες προκλήσεις οι οποίες αυξάνονται και μάλιστα με τρόπον ο οποίος δεν επιτρέπει στο να αισιοδοξούμε ότι θα επαναρχίσουν συνομιλίες οι οποίες να οδηγούν τουλάχιστον σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Κύριε Ακόβου, αναφερθήκατε και στην ομιλία του κ. Ερντογάν, προχθεσινή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Μίλησε για το Κυπριακό. Στην αμέσως επόμενη παράγραφο, για το Κυπριακό μας είπε: μηδέν εγγυήσεις, μηδέν στρατεύματα, ξεχάστε το. Καζάν, καζάν για το αέριο. Αυτή τους την επιθυμία για τα ενεργειακά, μπορούμε εμείς να την αξιοποιήσουμε για να πετύχουμε μια υποφερτή λύση για το σύνολο του Κυπριακού λαού? Πρώτα απ' όλα, ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που έχουν ληφθεί προηγουμένως, επειδή είδα ότι θέσετε το θέμα. Τέθηκε το θέμα των δυσεπίλητων διεθνών διενέξεων. Από το 1945 που ιδρύθηκε ο Οργανισμός των Εθνών και ακόμα περισσότερο μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ιδρύθηκε η Κοινωνία των Εθνών, κανένα ζήτημα δεν έχει χαρακτηριστεί ως δυσεπίλητο. Απλώς αυτό το οποίο γίνεται, οι διεθνείς οργανισμοί προσαρμόζονται πάνω σε κάποιες πραγματικότητες οι οποίες δημιουργούνται με το πέρασμα του χρόνου. Υπάρχουν πιο δυσεπίλητα ζητήματα από τον Κυπριακό, όπως είναι το Παλαιστινιακό, που είναι από το 1947 η εμπλοκή του Οργανισμού Εθνών, και την ίδια εποχή το πρόβλημα του Κασμίρ. Αυτά δεν χαρακτηριστήκαν δυσεπίλητα, απλώς υπάρχει στασιμότητα για κάποιαν περίοδο και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, επανέρχονται τα Ηνωμένα Έθνη με πρωτοβουλίες. Δεν μπορεί να χαρακτηριστούν ως παγωμένα ζητήματα. Όχι, δεν χαρακτηριστήκαν ποτέ. Απλώς είναι προσαρμογή του Διεθνούς Οργανισμού πάνω στην πραγματικότητα. Τα ίδια ακούγαμε και το 2004. Ως εκβιασμό, αν απορρίψετε το σχέδιο ΝΑΝΑΝ, δεν θα ξανασχοληθεί η διεθνής κοινότητα με τον Κυπριακό. Και βλέπουμε ότι ο διεθνής οργανισμός όχι μόνο ασχολείται, αλλά πιέζει προς την κατεύθυνση, πάντοτε με την τακτική των ίσων αποστάσεων όπως τον χαρακτηρίζει, προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία του ερωτήματος σας, αυτό που λένε καζάν-καζάν, είναι και μετάφραση του όρου win-win situation, είναι ένας όρος που, ο οποίος είναι βέβαια αδόκιμος στο επιστημονικό πεδίο των διεθνών σχέσεων. Είναι ένας όρος ο οποίος άρχισε να διαδίδεται γύρω από τους Αμερικανούς και γύρω από τον Κίσιγκερ μετά τον πόλεμο, μετά την επίλυση του ζητήματος του Βιετνάμ. Ότι δηλαδή ήθελαν να επιλύσουν το ζήτημα του Βιετνάμ πάνω στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους σε αντιπαράθεση με την λογική του απολύτου κέρδους μέσα από την επίλυση μιας διένεξης. Τώρα, το win-win, δηλαδή το παιχνίδι του αμοιβαίου ωφέλους πρέπει να προσδιορίζει ποια είναι τα συμφέροντα εκάστης πλευράς για να μπορεί να προσδιοριστεί ποιο είναι το αμοιβαίο όφελος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αμοιβαίο όφελος, όπως το χρησιμοποιεί ο Ερντογάν, είναι ακριβώς σε επίπεδο τακτικής η αδυναμία του να παίξει το ρόλο που θέλει στο ενεργειακό παιχνίδι της Κύπρου και μέσω των πολιτικών διαπραγματεύσεων να επιβάλλει μια ηγεμονική πολιτική μέσω της επίλυσης του Κυπριακού που θέλει η Τουρκία να έχει ρόλων και λόγων. Τι θέλει η Τουρκία? Μας το έχει καταδείξει επανειλημμένα. Θέλει να επαναδιαπραγματευτούμε τα όρια της αποκλειστικής μας οικονομικής ζώνης και ιδιαίτερα της δυτικής αποκλειστικής και νότιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο, όπως και με την Ελλάδα, αν και όταν γίνει, γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τα σημερινά σύνορα. Καθώς επίσης, μέσα από μία λύση, όταν η Τουρκία αποκτήσει ρόλων και λόγων, σημαίνει ότι μέσω της τουρκοκυπριακής κοινότητας, την οποία θα ελέγχει και μετά τη λύση, θα μπορεί να παρεμβαίνει στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου. Συνεπώς, αυτό το
win-win, το καζάν-καζάν, το παιχνίδι του αμοιβαίου ωφέλους, κρύβονται οι ηγεμονικές αξιώσεις της Τουρκίας, τις οποίες η ίδια έχει πει επανειλημμένα, είναι και εκπεφρασμένες και διακεκυρυγμένες. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, ορθώς διέγνωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης ότι ακριβώς αυτήν την περίοδο, αν πάμε σε συνομιλίες και πέραν από τα 6 κεφάλαια τα οποία έχουν συζητηθεί για την επίλυση του προβλήματος, μπορούμε να βρούμε και 7ο κεφάλαιο, το ενεργειακό, κάτι το οποίο επιδιώκει η Τουρκία. Επιδιώκει να αλλάξει τη βάση των συνομιλιών και αυτόν επιδιώκει ο κ. Τσαβούσογλου για να φέρει τη δική μας πλευρά να συζητήσει πολιτικά ένα ζήτημα το οποίο νομικά είναι ελεγμένο λόγω της ύπαρξης Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Ιακώβου, χθες ο Τούρκος Υπουργός, ο κ. Σακάρο, όταν ρωτήθηκε για τους όρους αναφοράς, λέει αυτά είναι λεπτομέρειες. Εάν για αυτούς είναι λεπτομέρειες, τελικά ποια είναι η μεγάλη εικόνα για την Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό? Τα λέει μεγάλη εικόνα. Η Τουρκία όταν βλέπει τη μεγάλη εικόνα στην περιοχή, στην Κύπρο, βλέπει ολόκληρη την περιοχή και πώς η Τουρκία θα διαδραματίσει έναν αυξημένο ρόλο σύμφωνα με τους μείζονες στρατηγικούς στόχους όπως τους έχει σχεδιάσει. Δηλαδή θέλει η Τουρκία να παίζει έναν κεντρικό ρόλο σε εξελίξεις στην περιοχή και η Κύπρος όπως και το Αιγαίο αποτελούν σημαντικά πεδία μέσα από τα οποία η Τουρκία θα αναδιπλωθεί γεωπολιτικά. Τότε αυτό το οποίο έχει πει όμως δεν πρέπει να περάσει απαρατηρητό, αυτές είναι λεπτομέρειες. Και όταν το είχα δει εγώ, το είχα ακούσει, χαμογέλασα, γιατί μας είπαν το αυτονόητο. Αυτό το οποίο επιδιώκουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξουν το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Επιδιώκουν να επικεντρωθούν κυρίως στην πολιτική ισότητα και να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ελληνική πλευρά δεν θα δεχτεί αυτό το πράγμα. Και ο κ. Τσαβούσογλου επεδόθη σε μια προσπάθεια τις τελευταίες μέρες στη Νέα Νιόρκη για να προωθήσει αυτή την ιδέα. Ούτως ώστε να μπορεί να μπει σε μια διπλωματική αντεπίθεση, να φορτώσει το βάρος της ευθύνης στην ελληνική πλευρά για τη μη επανέναρξη των συνομιλιών και να προχωρήσουν οι Τούρκοι στα τετελεσμένα τα οποία επιδιώκουν να δημιουργήσουν, είτε στην περίκληση στην περιοχή της Αμμουχώστου, είτε να συνεχίσουν τις προκλήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και σε άλλα πεδία τα οποία σχεδιάζουν να φέρουν στο προσκήνιο στο εγγύς μέλλον. Άρα τι θέλει η Τουρκία? Αυτό το οποίο επιδιώκει η Τουρκία είναι να σύρει τη δική μας πλευρά σε μια διαπραγμάτευση στην οποία η δική μας πλευρά να αποδεχτεί τους δικούς της όρους. Και οι όροι ουσιαστικοί είναι δύο. Πρώτον, η Τουρκία να έχει αυξημένο ρόλο και λόγο μετά τη λύση μέσω της πολιτικής ισότητας, όπως η ίδια την ερμηνεύει. Και δεύτερον, η Τουρκία να έχει τη στρατηγική εποπτεία της Κύπρου μέσω του έκτου κεφαλαίου, δηλαδή μέσω της διατήρησης της συνθήκης εγγύησης, έστω και τροποποιημένης, και της διατήρησης της συνθήκης συμμαχίας, έστω και τροποποιημένης. Αυτόν επιδιώκει η Τουρκία. Και εδώ το ερώτημα είναι το δίλημα στο οποίο βρίσκεται η ελληνική πλευρά. Τι να κάνει η ελληνική πλευρά? Αν είναι για την Τουρκία ο μείζον στόχος είναι να ηγεμονεύσει στρατηγικά αυτών των χώρων, για την ελληνική πλευρά υπάρχει ένας μείζον στόχος, αμετακίνητος και αμετάβλητος, είναι μέσα από οποιαδήποτε λύση να εξασφαλίζεται η επιβίωση του ελληνισμού σε αυτόν τον τόπο. Και αν η Τουρκία δεν βιάζεται για καλή λύση, δεν σημαίνει ότι εμείς θα βιαζόμαστε για κακή λύση. Αν η Τουρκία αυτή τη στιγμή μας εκβιάζει με τον χρόνο και την τουρκοποίηση των κατεχομένων, βεβαίως μας προβληματίζει η τουρκοποίηση των κατεχομένων, αλλά περισσότερο μας προβληματίζει μέσα από μια κακή λύση να μην τουρκοποιηθεί η Λεμεσός και η Πάφος. Αυτή είναι σημαντική παράμετρη στους οποίους πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και αν για το σημείο αναφοράς, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μετά από 45 χρόνια συνομιλιών, τότε ποιος ευθύνεται? Ποιος ευθύνεται? Εδώ είναι ακριβώς το δίλημα και η πίεση η οποία υπάρχει η ελληνική πλευρά. Διότι αυτός ο Ερντογάν, τον οποίο βλέπουμε κάθε βράδυ να εκδηλώνει αυτόν τον νεοοθωμανικό ηγεμονισμό, δεν αφήνει ανεπηρέαστη και την Κύπρο. Αυτή η ηγεμονική συμπεριφορά έχει προεκτάσει στην Κύπρο και περνά μέσα από τις συνομιλίες και μέσα από τις επιδιώξεις. Και το κατέδειξαν αυτόν τον τρόπο. Και το κατέδειξαν οι Τούρκοι με τους διάφορους τρόπους που προσπαθούσαν να χειραγωγήσουν τις συνομιλίες, προσπαθώντας να ξεγελάσουν τη δική μας πλευρά παρά τις αρχές υποσχέσεις στο θέμα του εδαφικού, που δεν έκαναν καμία παραχώρηση. Και όταν πήγαμε να συζητήσουμε το έκτο κεφάλαιο, εκεί μας είπα ξεχάστε αυτά τα οποία ζητάτε. Τότε ποια κυβέρνηση
θα μπει σε διάλογο και να φέρει ένα σχέδιο το οποίο θα έχει εγγύσεις επεμβατικά δικαιώματα, έστω και κάποια παραμονή τουρκικού στρατού. Άρα τι κάνουμε εμείς όταν έχουμε εδώ ένα, ακριβώς η ανάλυση μας είναι ότι ο παίκτης που είναι απέναντί μας είναι αυτό που περιγράψαμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή κάνουμε διαχείριση, θα πρέπει να κάνουμε διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης. Δεν μπορούμε να πάμε ξυπόλοιτοι στα αγκάθια. Μεγιστοποιούμε τους συντελεστές ισχύως μας, κάνουμε μια καμπάνια διεθνώς, μια διπλωματική προσπάθεια για να καταδείξουμε πλέον το αδιάλλακτο της τουρκικής πολιτικής. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε αυτός ο στόχος τον οποίο επιδιώξαμε για δεκαετίες της Διζωνικής Ομοσπονδίας είναι εφικτός, μας οδήγησε πιο κοντά σε λύση, μας οδήγησε στο να μετακινήσουμε τις τουρκικές θέσεις. Αντιθέτως, έχουμε διολυστήσει σε θέσεις οι οποίες κατατείνουν σε μια ομοσπονδιακή λύση με συνομοσπονδιακά στοιχεία. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης πέρσι είχε ψελίσει κάποιες λέξεις ή κάποιες ιδέες οι οποίες οδήγησαν σε ένα ξέσπασμα ενός διαλόγου κατά πόσον παραμένουμε ή όχι στη Διζωνική Ομοσπονδία. Όταν έρχεται ένας από τους πατριάρχες της Διζωνικής και παραδέχεται μέσος πλήρης σαφώς ότι η Διζωνική δεν απέδωσε, τότε τι πρέπει να κάνουμε? Κρατάμε τον προβληματισμό σας για τη συνέχεια της συζήτησης. Σας αποδεσμεύουμε γιατί γνωρίζω ότι έχετε άλλη υποχρέωση. Να είστε καλά, Κυριακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.